Γιατί με ρωτάνε πολλοί πώς έγινε και πέθανε η πρόταση. Γιατί πέθανε στην αιτία, γιατί τότε με ρωτάνε και τους λέω και ψέματα, δεν ξέρω, στην αιτία. Τότε παιδάκι μου είναι μεγάλη ιστορία. Είχα περάσει μεγάλη δυστυχία, μεγάλη γνώμη του πατέρας, είχα πέσει άσχημη οικογένεια. Πείνα, δυστυχία, κάθε μέρα έκλαιγα, πουθενά δεν έλεγα τον πόνο, είχα δυνατήσει πάρα πολύ. Και η αιτία ήταν που αρρώστησα, που είχε χτυπήσει ο πατέρας. Γιατί ήρθε κάποια κυρία, πιέρωσε το μεροκάματο και ήταν η πεθερά μου μπροστά και λέει ότι εσείς έχετε τώρα, εγώ δεν έχω. Και εγώ έβγαλα να δώσω τα 20, μου δώσω 40 δραχμές, του δώσω τα 20 πεθεράς. Και άμα ήρθε ο πατέρας το βράδυ, αυτό το τόπο, με χτύπησε πολύ άσχημα. Και έπεσε αμέσως και βοηθήσε. Μετά τα άχασε ο πατέρας, πήγε και έφερε μια γειτόνισσα. Την ύφη του Λουρινιό, μου κάμανε την έννοια και με είχαν πολύ καιρό στο πριβάτ. Με είχαν πολύ καιρό στο πριβάτ και με πιάνανε σπασμοί. Αλλά είχα πάρα πολύ αδυνατήσει, είχε κοπεί μελιά, δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να γελάσω, δεν μπορούσα τίποτα. Από την αδυναμία και από την πείνα και από τη στοιχεία και από την πολύ κρίνια. Όλη η οικογένεια μου μοιάζανε και όλοι με κακοποιούσαν. Και έρχονταν ο γιατρός και ο γιατρός δεν μπορούσε να βοηθήσει τίποτα. Περπατούσε ο πατέρας μέσα στον δρόμο και βάζανε χρήματα μέσα στην τσέπη και του λέγανε τρέξει Αλέπου να γλιτώσεις το κουβερτσάκι, να μην πάθει τίποτα. Ο πατέρας έκλειγε μέσα στον δρόμο και φώναζε και ορκίζονταν ότι δεν θα με ξαναμιλήσει, δεν θα με ξαναναμιλήσει, θα με προσέχει. Και μετά μία μέρα, 10 η ώρα το πρωί, έμεινα, τρέξαν εκεί, φωνάξαν τον γιατρό, ο γιατρός δεν ήθελε να έρθει γιατί είχε κουραστεί να έρθει πέρα εδώ ο γιατρός. Και λέει, τι να έρθω, λέει, αφού σας είπα, δεν ζηναεί η ζωή η γυναίκα αυτή. Και όταν ήρθε, λέει, πέθανε, σαβανώστατη, λέει, πέθανε, ορίστε, τελείωσε. Με παίρνει από το κρεβάτ και με βάζει καταγή, με φτιάχνει, με τιμάσανε. Εγώ ένιωσα που βγήκε η ψυχή μου, κοιτούσα τον κόσμο. Η ψυχή μου κοιτούσε τον κόσμο, κοίταζα το σώμα και άκουγα που φωνάζανε, έλα βρε Ρινιό, έλα, φέρει κανένα ρούχο να αλλάξουμε. Και η συνφάδα με έλεγε, αίμα έχει και τίποτα, δεν έχει και τίποτα, ότι σώρο έχω έχει και τίποτα δεν έχει να τις βάλουμε. Και γκρίνιαζε. Με πιάσανε, με σαβανώσανε, με βάλανε καταγής, είδα το σώμα σαβανωμένο, όλα εντάξει. Και από εκεί σιγά τρομαγμένη, έφυγα και με το που ξέφυγα από κοντά από το σπίτι, βρήκα ένα μέρος σαν σκάλες. Το σώμα πώς το είδες το σώμα? Το σώμα το είδα νεκρό. Άδικο πράγμα. Το κατάλαβα ότι μέσα ήταν άδικο, ότι ήταν πια, δεν είχε ζωή. Ότι δεν ανέσυνε το σώμα μου. Του κατάλαβα ότι εγώ ήμουν έξω από το σώμα μου. Και εκεί στα σκάλες ανέβαινα σκάλες, πολλές σκάλες. Μόλις ανέβηκα σχεδόν τις μισές σκάλες, τότε ξεθάριψα. Μέχρι τις μισές σκάλες ήμουν πολύ τρομαγμένη και πολύ άγχος. Δηλαδή, σαν να σκύδρωσα από την πολύ ζώρα να φύγω, να μην με γυρίσει πίσω. Το είχα φοβηθεί αυτό, να μην γυρίσω πίσω. Και ζω πάλι σε αυτή την άσχημη ζωή. Όταν ανέβηκα, πέρασε τις μισές σκάλες απάνω, ανέβαινα πολύ άνετα, πολύ ήσυχα και εκεί βρέθηκα σε μια θύρα μπροστά, στον ουρανό, σε μια μεγάλη θύρα. Μόλις μπήκα σε εκείνη τη θύρα μέσα, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι ωραίο μέρος ήταν, τι ομορφιά, τι γαλλίαση είχε, τι ευχαρίστηση. Εκεί άφησα την ψυχή μου να ανανεσάει ομορφιά, ευχαρίστηση, ξεκούραση, αγαλίαση, εκεί που μόλις μπήκα μέσα. Εκεί είναι μέσα το μέρος αυτό, ήταν όλα χτισμένα, αλλά άχρηστα, άπιαστα, δεν πιανόταν, αλλά χωρισμένα όλα. Εκεί ήταν μια καλόγρια που γνώριζε η μητέρα μου, που από πολλά χρόνια είχε πεθάνει, χωριανή μας, από τη Σάμο, και μόλις μύδι, ήταν σε ένα μέρος χωρισμένο σαν γραφείο του μέρους αυτό, δεξιά. Και μόλις μείνει, κάτι έκανε η καλόγρια αυτή, τι έκανε δεν ξέρω, γιατί και τα χρόνια δεν ήξερα τίποτα. Και γυρίζει και με κοιτάει και λέει, τι ζητάς εδώ, δεν είσαι σπαγουνιός η κόρη. Λέω, σπαγουνιός η κόρη είμαι. Και τι ζητάς εδώ. Λέω, ήρθα να μείνω εδώ. Και λέει, δεν μπορείς να μείνεις παιδί μου εδώ, μου λέει, είσαι πολύ μικρή. Μην με διώχνεις, της λέω, ότι παρακαλώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα καθόλου τίποτα να μιλήσω. Δεν είχα και όρεξη να μιλήσω όπως στα βάσανα που είχα περάσει. Και λέω, μην με διώχνεις, της λέω, είναι πολύ ωραία εδώ, μην με διώχνεις, της λέω. Λέει, κάτι να τελειώσω, αλλά τι να τελειώσω, όμως δεν θυμάμαι τι μου είπε να τελειώσω, γιατί δεν ήξερα τίποτα. Και να το πει, δεν ήξερα τι είπα να πει, ότι ήταν. Θα τελειώσω, λέει, και θα
και θα έρθω, λέει, να πάμε στον πατέρα μας να δούμε εκείνος τι θα πει. Όταν με απαράτησε και εγώ, όταν απαράτησα την καλόγρια να κάνει τη δουλειά, βλέπω έναν που τον είχα γνωρίσει στο νοσοκομείο, τον λέγανε Θανάς, ήταν ψηλός και έγερνε και το κεφάλι του λίγο έτσι, αυτός. Και όπως έγερε το κεφάλι και τον γύρισε και τον κοίταξε, λέω, Θανάση, λέω, τι ζητάς εσύ εδώ, λέω εγώ. Λέει, ναι, είδες, λέει, λίγος καιρός είναι που ήρθα εδώ. Αλλά ήρθα, λέει, άνετα, χωρίς καμιά δυσκολία, χωρίς τηλόνια, χωρίς τίποτα, λέει. Και ήρθα πολύ ωραία, δεν είμαι εδώ πολύ ωραία, λέω, ναι, και εγώ εδώ θα καθίσω. Είναι στον κόσμο τον επεράζανε. Ναι, στον κόσμο, γιατί σου λέει, ούτε οι λεμονίδες μου πετάνε, ούτε με κοροϊδεύουν τώρα, ούτε τίποτα. Εδώ όλοι με αγαπάνε και είναι πολύ ωραία, λέει εδώ, λέει που είμαι. Λέω και εγώ εδώ θα καθίσω. Είναι πάρα πολύ όμορφα, λέω. Από εκεί που μιλάγαμε με εκείνον, γύριζα και βλέπω δεξιά, ήταν όσο έβλεπα το μάτι, όσο έβλεπε το μάτι μακριά, ήταν παιδάκια μελαχρινά, ξανθά, ψηλά, κοντά, διαφορμούρικα, στρογγυλομούρικα, με διαφορετικές μορφές. Αλλά όλα με στάσπρα και ένα φως. Σαφώς ήτανε. Και ψέλνανε. Μα ψέλνανε τόσο γλυκά που ήρθα και ψυχή με καρδιά μου από την ομορφιά. Πάρα πολύ ωραία. Και ψέλνανε συνέχεια τον πατηριμόν. Και τον λέγανε ψαλμωδικά. Μα τόσο γλυκά, μα πάρα πολύ γλυκά. Και τον λέγανε και το ξαναλέγανε και τελείωνε και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Και εκεί τον έμαθα κι εγώ μαζί με τα παιδιά, με τα αγγελούδια αυτά. Και μέσα γνώρισε το αδερφάκι μου, που μας είχε πετάει 9 χρονών. Και όπως ήταν το παιδάκι μου στη δεύτερη σειρά, ήταν σειρές, και όπως ήταν η πρώτη, δεύτερη, ήταν το αδερφάκι μου. Και όπως με κοιτούσε, το γνώρισε αμέσως. Ήταν 9 χρονών που πέθανε. Και με κοίτασε καλά-καλά, δεν έδωσα μου γνωριμία. Μου γέλασε, με χάρηκε, αλλά δεν δώσαμε καμιά γνωριμία. Και το μάτι με εγώ απάντησε εκεί ήταν, στο παιδάκι αυτό. Είχαν σώματα, αλλά είχαν σώμα πώς... Ήταν φως. Ένα φως, αλλά σχηματίζει, ήταν το φως αυτό σαν άνθρωπο, σαν παιδί. Και μέσα άσπρα, φως, άσπρο φως, καθαρό. Και εκείνη τη στιγμή στάθηκε σαν κεκυμένη η ψυχή μου, και εγώ δηλαδή ότι ήμουν φως μαζί με εκείνους. Ότι και εγώ είμαι ίδια, όπως ήταν εκείνη. Δεν αισθάνθηκα άνθρωπος. Όπως δουλέψεις τον ύπνο σου, όνειρο, ότι είσαι άνθρωπος και πας κάπου, ναι, και πιάνεις κάτι και σκάβεις κάτι και μεταφωνάς κάτι. Δεν το αισθάνθηκα έτσι. Αισθάνθηκα ότι είμαι εγώ ένα φως. Όπως ήταν εκεί. Μόνο η καλόγρια ήταν όπως είναι η καλόγρια. Η καλόγρια. Δηλαδή η καλόγρια, αλλά και εκεί είχε το φωτερό σου, το φωτισμό απάνω της. Και από εκεί τελείωσε η καλόγρια, του λέει, έλαβα παιδί μου, λέει, θα πάμε στον πατέρα μας και αν ο πατέρας μας πει να μείνεις, θα μείνεις. Αν πει να φύγεις, θα φύγεις. Δεν μας περνάει τίποτα εμάς. Αλλά η φωνή της ήταν πολύ γλυκίδα, της καλόγριας, πολύ γλυκιά η φωνή της. Μιλάγατε με το στόμα, πώς μιλάτε. Μα η ψυχή μιλάει, βλέπει, ακούει. Μπορεί να μην έχει χίλια να παίζει με τα χίλια, αλλά μιλάει. Μπορεί να μην έχει αυτιά να πιάσει αυτιά, να τα πιάσω, αλλά ακούς. Η ψυχή είναι φωτισμένη και μπορεί να κάνει τα πάντα, δηλαδή να μιλάει. Όταν βγει η ψυχή από το σώμα είναι άδειο. Δεν έχει τίποτα, είναι ένα άδειο κουτί το σώμα. Η ψυχή είναι που τα φωτίζει όλα και τα κάνει να μιλάνε το σώμα και να βλέπει και να ακούει και να αισθάνεται και να δουλεύει το μυαλό. Όλα είναι η ψυχή που τα δουλεύει αυτά. Όταν προχωρέσαμε, προς ένα μακρύ διάδρομο, πολύ φωτισμένος, πολύ ευχάριστος, εκεί μπορώ να σου πω ότι είχε τόσο ωραία άνθη, τόσο ωραίο μέρος που δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το μέρος. Εκεί αριστερά, όσο έβλεπε το μάτι, είχε καντήλια αναμένα, χρωματιστά, χρώματα καντήλια. Μα πολλά καντήλια, διάφορα. Και εκεί μέσα μου λέει, καλόγρια, βλέπεις το καντήλι? Λέω, το βλέπω. Και του έδειξα το καντήλι. Και λέει, είδες, λέει, παιδί, το καντήλι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είσαι πολύ μικρή. Είναι γεμάτο το καντήλι. Εγώ, άμα μου πει έτσι, κατάλαβα ότι δεν θα είναι λεπτή και πήρα μια λίπα πάνω μου. Και προχωρούσα λυπημένη, πολύ λυπημένη. Όταν φτάσαμε κοντά, σε ένα μέρος που να στρίψουμε πάλι, άλλο διάδρομο να στρίψουμε, εκεί στάθηκε σε μια γωνία η καλόγρια και λέει το μέσα δεξιά, θα μπεις μέσα αυτήν την αίθουσα, σε αυτό το μέρος το μεγάλο, και εκεί μέσα είναι ο πατέρας μας. Εκεί θα πας και ό,τι πει εκείνος θα κάνουμε. Αλλά δεν μου πει όμως ούτε να γονατίσω, ούτε να προσευχηθώ, γιατί δεν ήξερα τίποτα από αυτά.
ήξερα μόνο να στέκομαι στην Παναγία, όταν ήμουν δηλαδή ζωντανή, να στέκομαι στην Παναγία και να λέω Παναγίτσα μου, έχει καλά τον άντρα, τα παιδιά μου, όλο τον κόσμο και τελευταία και εμένα. Αλλά δεν ήξερα τίποτα. Ούτε ξυμολόγες, ούτε τίποτα από αυτά δεν ήξερα. Όταν λοιπόν πήγα προπόσα εγώ και μπαίνω μέσα σε μια μεγάλη ωραία πόρτα, ναι, και αντικρίζουν μια μεγάλη αίθουσα, ήταν γύρω-γύρω η αίθουσα, γεμάτο, πώς είναι οι δεσποτάδες και οι πατριάρχες, πώς είναι οι πατριάρχες που είναι ντυμένοι μέσα στα χρυσά και μέσα στα πλούσια φορέματα. Έτσι ήταν ντυμένοι όλοι, σαν παπάδες δηλαδή, σαν δεσποτάδες, και όλοι λέγανε μια ψηλή ψαλμουδία, πολύ διαφορετικά, που δεν υπάρχει εδώ στη γη, σε αυτήν την ψαλμουδία η ωραία. Δεν την έχω ακούσει πουθενά σε όπου έχω πάει. Και εκεί μόλις το που μπήκα στην πόρτα, αντίκρισα ένα ωραίο θρόνο, πύλινο θρόνο, και πάνω καθόταν ένας που δεν πρόλαβα τον ειδό καλά. Έλαψε ο κόσμος αμέσως, μου ήρθε μια αναλαμπή στο πρόσωπο, και δεν το άντεξα. Δεν άντεξα αυτή την αναλαμπή και γονάτισα κατά γης και έσκέπασα το πρόσωπο με τα χεριά μου παλάμησα. Έτσι. Σκέπασα το πρόσωπο. Και γονάτισα και πήγα με τα κλειστά το πρόσωπο με τα χέρια και πήγα με τα γόνατα από εδώ μέχρι την πόρτα. Πιο μακριά, από εδώ μέχρι έξω το τραπέζι. Πήγα με τα γόνατα. Ναι. Όταν πήγα εκεί, γιατί ήταν μέσα κατά μισή στην αίθουσα, ο πύγινος θρόνος αυτός που καθόταν. Ναι, ναι. Μόνο αντίκρισα λίγο τα μάτια μου. Ναι. Και είναι τα μάτια μου δώσαν εκείνη την αναλαμπή. Και είναι το φως, και είναι το ωραίο, είναι ευχάριστη αυτή. Ναι. Και δεν τα άντεξα, δεν άντεξα να τον είδω, να τον παρατηρήσω πως ήταν. Και αμέσως πήγα κοντά και με χτύπησε στο κεφάλι τρεις φορές. Και μου είπε, φύγε παιδί μου, και θα έρθεις 72 χρονών. Και με χτύπησε τρεις φορές το κεφάλι. Αλλά την ώρα που μπήκα εγώ μέσα, μπήκα τροπιασμένη, προχωρούσα και το διάδρομο και μπήκα μέσα, ήμουν αντισταγμένη, πανηπορημένη, στεναχωρημένη. Δεν είχα καμιά ευχαρίστηση μέσα, αμυρτός. Δεν είχες πως θα φύγεις. Όχι. Ήμουν έτσι από πρώτα, η ψυχή μου ήταν πολύ βαριά. Γιατί δεν πέρναγα καλά. Και ήμουν πολύ λυπημένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ άδεια μέσα. Δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα δεν ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα έναν δρόμο να βρω μια ευχαρίστηση. Μόλις πήγα εκεί ήταν αυτή η ευχαρίστηση και πήρε λίγο ανάσα η ψυχή μου. Αλλά μέσα μου ήταν άδεια, δεν ήξερα τίποτα. Την ώρα που γονάτισα μπροστά και με χτύπησε τρεις φορές, εκείνο εκεί μου γέμισε. Μου γέμισε την ψυχή μου. Δηλαδή ήρθα και γέμισα ελπίδες, παρηγοριά. Ένα θησαυρό μέσα, μια χαρά, μια ευτυχία. Ένιωσα μέσα την ψυχή μου. Και πήρε πάλι μου, όπως είχα με τα παλάμιση εμβολωμένο το πρόσωπο, πάλι πήγα πίσω-πίσω με τα γόνατα και έφυγα, χωρίς να σκοθώ έτσι άνετα πάνω μου και να τρέχω. Πώς το λένε. Άνετα με μεγάλη προσοχή, με μεγάλη ευλάβεια, με μεγάλη εκτίμηση και να σηκωθώ και με το πόφτωσα έξω από την πόρτα. Χωρίς να ανοίξω τα μάτια να ειδώ, να παρατηρήσω και να παρακολουθήσω τίποτα. Ναι. Γιατί μ' είχαν γεμίσει όλα αυτά. Μ' είχαν φέρει πιο μεγάλη ευτυχία αυτά τα πράγματα. Ναι. Και βγαίνω έξω και με το βγαίνω έξω σηκώθηκα πάνω με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ευτυχία, με μεγάλη ελπίδα και εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα και μια λήφθηρα που θα ήθελα και δεν μάθησα να φύγω. Και μου λέει, καλό γιατί σου είπε να φύγω. Αυτό είπε δηλαδή ο χρονών. Λέει, είδες παιδί μου, δεν είναι στο χέρι μας, λέει, αυτό το πράγμα. Εκείνη τη στιγμή πήρα πολύ γύπα, πολύ μεγάλη γύπα πάνω και βγαίνω έξω και κοιτάω λυπημένα τον αδερφό και με κοίταξε και εκείνος λυπημένα και έψηνε. Αλλά τόσο γλυκά, πάρα πολύ όμορφα. Αλλά εκείνη τη στιγμή τώρα, αυτό το διάστημα τώρα όλο που ήμουν εκεί, έβλεπα τώρα. Ήμουνα και εκεί, αλλά έβλεπα και στη γη, έβλεπα το σώμα, έβλεπα που κλαίγανε, έβλεπα τα παιδιά που παίζανε μέσα σε μια λάκα, σε ένα μέρος που λέγαμε λάκα. Τα έβλεπα όλα και αισθανόμουν, πρωτού να πάω ακόμα στο κύριο, αισθανόμουν ότι ήμουν πολύ ευτυχισμένη.
ότι από εκεί είχα την προστασία της, είχα την ευθύνη της, είχα το... ότι μπορούσα από εκεί να τα προστατεύσω πιο καλά από τη θάνατο. Δηλαδή, καλύτερα στον ουρανό να το προστατεύσω παρά να υπάρχει. Ναι, έτσι το αισθάνθηκα εγώ εκείνη τη στιγμή. Τόση μεγάλη ευχαρίστηση έλαβα μέσα, ότι από εδώ που σας βλέπω, εδώ θα σας προστατεύσω, εδώ θα σας δώσω χαρά, εδώ θα σας γεμίσω, έλεγα. Και τα χαίρομαι δηλαδή, που τέτοια χαρά δεν τα έκανα στη γη. Δεν λυπήθησες που λέγανε, καθόλου, καθόλου. Δεν λυπήθηκα τίποτα, ούτε το σώμα, ούτε τίποτα, τίποτα, μόνο είμαι που άρεσε ευχαριστημένη. Με έπιασε καλόγρια, μου λέει, έλαβα παιδί, θα σου πω μια βιονεφούλα, να νηλέσω όπως τα παιδάκια σαν να αρρωσταίνουν, να μην τα πηγαίνεις στο γιατρό. Θα σου πω κι άλλη βιονεφούλη, αν θυμάθεις, να πηγαίνεις σε αντρόγυνα που μαλώνει, να νηλέσεις να τα συμβιβάζει, σε παιδάκια που δεν ακούνε τις γονείς, να παρακαλάς αυτή τη μαθή νηφούλα για όλο τον κόσμο, που είναι καλή. Έμαθα εγώ και έψημα εκεί και έλεγα πολλά τροπάρια, της Παναγίας του Τροπάρα, Παναγία Δέσποινα υπό τη σκέπη σου πάντης, συγχωρείς σου τρέχουμε και τα καλούμεση, το έμαθα εκεί και δεν το έμαθα και καλά όπως τα λένε εδώ, του λένε διαφορετικά εκεί. Εγώ στο τέλος του λέω διαφορετικά, δεν του λέω έτσι. Και έμαθα του Κατηρημών πάρα πολλά πράγματα και τον έλεγα κοίταζε τα παιδάκια που ξέρνανε και έλεγα κι εγώ μαζί της. Αισθανόμουν κι εγώ πως είναι μαζί της. Όπως ήταν και ένα φως, ήμουν και εγώ. Και πήγα να φύγω λυπημένη, να βγω από τη θύρα έξω και να φύγω. Την ώρα που πήγα να φύγω, λέει η καλόγρια, έλα πάω, λέει. Λέει η καλόγρια, πού πας. Θα πάω και πιστεύω. Πιάσαμε να πούμε τον πιστεύω, τον είπαμε και μια φορά, τον είπαμε δύο, τρεις. Τη λέω, δεν μπορώ να το μάθω, είναι πολύ. Λέει, χωρίς τον πιστεύω, εδώ μέσα δεν είσαι δεκτή να πεις. Πρέπει να τον μάθεις, στα 52 χρόνια θα έρθεις, θα ξέρεις και τον πιστεύω. Έφυγα εγώ πολύ λυπημένη, και εγώ γράμματα δεν είχα πάει ποτέ στο σχολείο, δεν ήξερα τίποτα από γράμματα. Την ώρα που κατέβηκα κάτι, τα σκάλες κατέβηκα πολύ εύκολα, χωρίς να κουραστώ, χωρίς τίποτα. Και πώς πήγες στο σώμα, κατάλαβες? Ναι, μόλις κατέβηκα κάτω, είδα ότι ήταν γύρω-γύρω στο σώμα μου κόσμος, μπήκα. Το στόμα μου το είχαν γεμίσει παπάκια και το σταυρό με το κυράκι. Μπήκα μέσα στο σώμα. Αλλά το σώμα ήταν τόσο γεμάτη η ψυχή μου, είχε πάρα πολύ γεμίσει η ψυχή μου, δηλαδή ήξερα πάρα πολλά πράγματα που για να ξέρω γράμματα να ξυπνήσω και να κάτσω να τα γράψω και να πω, που είδα και εκείνα ποέματα απάνω εκεί για τόσες δάσεις ώρες. Και μόλις μπήκαμε στο σώμα, αισθάνομαι ότι η ψυχή ήταν ένα μέρος, ένα πράγμα γεμάτο και μπήκα μέσα σε ένα άδειο κουτί. Το σώμα του αισθάνομαι ένα άδειο κουτί πως ήταν. Ναι. Και δεν μπορούσε το άδειο κουτί αυτό να σηκώσει την ψυχή αυτή και να έρθουν αμέσως να δουλεύουν τα όργανα του σώματος. Δεν σηκώθηκες αμέσως. Δεν σηκώθηκα αμέσως, όχι. Προσπάθησα να κουνήσω τα χέρια μου, δεν κουνιότανε. Μόλις μπήκα μέσα στο σώμα, άκουσα τρεις καμπάνες. Μόλις μπήκαμε στο σώμα. Αλλά οι καμπάνες αυτές ήταν πάρα πολύ γλυκές. Μία-μία, όχι πολλές καμπάνες, έκανε ταν, πολλή ώρα. Και άντε πάλι, τρεις φορές. Και εκείνη τη στιγμή, άμα τελείωσε τις τρεις φορές, λέω εγώ, ώρα σπυρινού είναι. Και εκείνη τη στιγμή που είπα ώρα σπυρινού είναι, φύγανε όλοι. Δεν του αισθάνθηκα εγώ ότι φύγανε όλοι. Στο είπανε μετά. Το είπανε μετά. Δεν του αισθάνθηκα καθόλου, γιατί εγώ ήταν το σώμα ακόμα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Η ψυχή ήταν ακόμα σπαρταρούση από χαρά, από ευτυχία. Από γαλλίαση και από στην αχώρια που βρέθηκα πάλι στο ίδιο μέρος. Ναι. Και καμιά φορά προσπάθησα για να ανοίξω τα μάτια μου. Την ώρα που πήγα να ανοίξω τα μάτια μου, αισθανόμουν ότι τα μάτια μου ήταν πρισμένα, δεν έβλεπα. Και όπως μου είχαν έτσι κατά μισή μέσα στο σπίτι, και να τα χρόνια έτσι βάζανε κατά μισή στο σπίτι, απέναντι είχα την εικόνα μου, την Παναγία. Η εικόνα αυτή ήταν πάρα πολύ θαυματουργά. Που κάνει πάντα θαύματα από μικρή την έβλεπα στον ύπνο. Στον ύπνο, στο ξύπνο, την έβλεπα πάντα με ντοπιούση ό,τι κακό να συνέβαινε. Και κοίταξα την εικόνα. Δεν μπορούσα να καθαρίσω καλά την εικόνα, δεν μπορούσα να την είδω. Δεν έβλεπα. Και εκεί έβγαινε από μέσα από την εικόνα ένα μεγάλο φως, όπως είναι το φεγγάρι, ακριβώς, και πήγαινε στην άκρη, την άλλη άκρη της γωνίας, που ήταν ένα κάντρο πάλι δικό, και χτυπούσε πάλι την κουρνίζα της εικόνας. Κάντρου,
και γύριζε πίσω, τρεις φορές. Πήγε έτσι, και εκεί ήρθε το φως μου και καθάρισε και έβλεπα. Άμα αν έβλεπα, ακόμα το σώμα δεν μπορούσα να το κουνήσω, να κινηθώ. Ναι. Λέω ότι γιαγιάς, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα τι, πού πήγα και τι έχασα. Ναι. Και αρχινήσαν τα μάτια να τρέχουν, να κλαίω. Ναι. Και όταν μείνει η γιαγιά, με έπεσε και με σκούριζε, τώρα που φτιάξε και η ζώδες, λοιπόν. Έπεσε, ναι. Αρχινήσε και με σκούριζε η γιαγιά και στάνθηκα εγώ την πολύ άρρωστη στιγμή και πέταξα μέσα στο μυαλό μου να βάλω μαύρα. Και λέω πάλι της γιαγιάς, ξαναμίλησα δεύτερη φορά και λέω της γιαγιάς, φέρε μου εικόνα πάνω από το κεφάλι μου. Σηκώνει τη γιαγιά και φέρνει την εικόνα πάνω από το κεφάλι μου και παρακάλεσα μες στο μυαλό μου και λέω Παναγία μου, κάνε με καλά και θα βάλω μαύρα ένα χρόνο. Κατάλαβα ότι ήμουν πολύ άρρωστη και ότι δεν ήμουν άξια να πάω να μείνω σε εκείνο το μέρος εκεί που πήγα. Και εγώ έπληγα συνέχεια, να το πρωί έπληγα εγώ. Τα μάτια μου δηλαδή τρέχανε χωρίς να τα σκοπήσω, χωρίς... τρέχανε έτσι σαν τετρίς τα μάτια. Το πρωί με σηκώσανε, με βάλε να πάω στο κουβάρ και ερχόταν ο κόσμος και με ρωτούσε, η γιαγιά της έβγαινε όλοι έξω. Της λέω γιαγιά. Της άφησε να μιλήσεις. Σκοπίζει το στόμα μου η γιαγιά. Η γιαγιά μου ήταν η Παπαδοκόλ, ήταν πολύ διαβασμένη, ήξερε πάρα πολλά για τον Χριστό και για την Παναγία και για τις Αγίες. Και λέει, παιδί, μην μιλάς. Και του λέει, γιαγιά, άσε να σου πω λίγο, να σου πω πού πήγα, τι είδα. Θα ευχαριστηθείς πάρα πολύ αυτό που θα σου πω. Και θα κλάψεις μαζί μου που τα έχασα. Του λέγα, και έκλειγα εγώ. Και λέει, κλείσε το Χριστό μου, δεν θα μιλήσεις σε κανέναν, θα έρθει ο καιρός και θα τα πεις. Λέει η γιαγιά. Ερχόταν αυτή που μου έκανε τις συνέσεις στην αρχή που είδα αλωστείς και ήρθε και μου λέει, εγώ είμαι μόνη μου εδώ. Θέλω να πεις που πήγες και τι είδες. Να έβγανε έξω η γιαγιά και θα φύγετε και αφήστε τη. Δεν έχετε καμιά δουλειά. Το πρωί ήρθαν να με πάρνε, λέει, τώρα λέει, ήταν, πετάνε, πέθανε που πέθανε μια φορά, αν θα πεθάνει πάλι, θα τις κόσμουν, πάμε στο βαθύ, στο νοσοκομείο, λέει. Και της λέω εγώ ότι αυτό που όταξα να κάνω, θα το κάνω και δεν πάω πουθενά. Θα βάλετε ένα καζάνι, θα βράσετε, γιατί και τα χρόνια δεν είχε να αγοράσει ρούχα και στο χωριό μας προπαντός, πότε θα βρεις. Θα βάψετε τα ρούχα μου, όλα, και τα ισόρροφα ακόμα, και θα με δείσετε μες τα μάτια. Και την άλλη μέρα που τα κάναμε και τα στιγνώξαμε, στο τζάκ τα στιγνώξαμε τα ρούχα και ήταν κακοκαιριά, τα φορέσανε και με πάνε σε μια καρέκλα και με πήγανε στο βαθύ. Ψοκομείο. Και όταν πήγανε στο βαθύ, με βάλει μέσα στην απομόνωση να πεθάνω, αλλά πάλι να σπούμε και είπα ότι βγάλτε με και πηγαίνετε με στο σπίτι. Με πήγανε στο σπίτι, η μητέρα μου αματώματα την άρρωση, στήρθη και με έφερε στην Αθήνα της γιατρίας, γιατί δεν βρίσκανε τίποτα αρρώστια. Ήταν από μεγάλη στεναχώρια, από πολλή πείνα, ήταν τόσο αδύνατη που φόραγα τρεις-τέσσερις ρόμπες που έξω και δύο-τρία από μέσα ισόρροπα. Για να έρθει το σώμα μου να έρθει στα καλά, θα σταθεί το ρούχο πάνω. Δεν είχα. Αφού τα παίδια με εδώ τα μετρούσα. Δεν είχα καθόλου ούτε άντυρα ούτε τίποτα. Τα πειρά μου μέσα τα πιάνα εδώ μέσα. Τα πειρά μου. Τόσο αδύνατη ήταν. Γιατί έπεφτα νηστικιά, σηκωνόμουν νηστικιά. Ο μπαμπάς μετά από αυτά. Μετά ο πατέρας, εκείνη τη στιγμή μου είπαν, εγώ δεν το άντα, αλλά μου είπαν ότι την ώρα που μίλησα, φύγανε όλος ο κόσμος και ο πατέρας έτρεξε να πάει να γκρεμίσει, να σκοτωθεί. Από το φόβο, τα τρομάρα, ξέρω εγώ από τι. Και πέτρεξε η πεθεράς ήταν ελεύθερη τότε και ήμασταν πολύ φιλινάδες με πεθεράς και έτρεξε να πάει να σκοτωθεί και τον έπιασε η πεθεράς. Και έσπασε, στραβούλιξε το πόδι της, το έσπασε το πόδι της και την πήραν και την πήγαν στο βαθύ. Αυτό έγινε... Την πήγαν στο βαθύ και δεν θυμάται και τίποτα από αυτά τα πράγματα. Θυμάται μόνο πως αρρώστησαν, ας πούμε. Από εκεί... Κάθε μέρα από εκεί και ύστερα όταν συνήρθα πια, εγώ έπεσα πολύ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα, έμαθα προσευχές, έμαθα ότι πια η ψυχή, ο άνθρωπος όταν αξίζει η ψυχή δεν αξίζει τίποτα άλλο. Κάθε μέρα και φωτίζομαι πιο πολύ, δεν έπεφτα ποτέ με χωρίς προσευχή, αλλά δεν ήξερα όμως ότι πρέπει να πάω να ξεμολογηθώ, να ψάξω να βρω ξεμολόγο. Δεν είχε τότε σε εσά μου. Δεν είχε ξεμολόγο, μήπως έχει και τώρα ξεμολόγο, ούτε τώρα δεν έχει ακόμα καλά χρόνια. Και τώρα δεν έχει. Έχει, είδες κανένα να ξεμολογηθεί, δεν έχει. Και είμαι πολύ της εκκλησίας, πάρα πολύ την αγάπη την εκκλησία. Μόλις έμπαινα μέσα στην εκκλησία νόμιζα ότι
λίγου αντικρούσα το μέρος κι, αλλά όχι η χαρά και την ευτυχία. Ναι. Μόνο πως άκουγα τα γράμματα, τα καταλάβιζα όλα τα γράμματα που πρώτα δεν ήξερα τίποτα. Και καταλάβιζα όλα τα γράμματα και τα λόγια του Χριστού και της Παναγίας και τα γη και τα τροπάρια. Ναι. Τα καταλάβιζα όλα. Έπιασα, διάβαζα σιγά σιγά. Έμαθα, έγραφα. Δεν ήξερα να γράψεις. Δεν είχα πάει καθόλου σχολείο. Γιατί από μικρή είχαμε πέσει σαν διαρτικά και τέτοια και στον πόλεμο και δεν πήγα σχολείο. Γυρίζαμε στο ένα χωριό, στο άλλο στην Εύβοια και έτυχε να μην πάω σχολείο εγώ καθόλου. Και δεν ήξερα καθόλου, ούτε τίποτα. Ούτε μακριόρες δεν ξέρω τα αριθμή να λογαριάσω. Για να γράψω, να γράψω μέχρι τα 100 δεν ξέρω να τα γράψω. Αλλά όμως τώρα ξέρω και διαβάζω πολύ καλά, τα καταλαβαίνω. Που να διαβάσω όλο το Ευαγγέλιο, να διαβάσω φιλοκάλια, να διαβάσω βιβλία που είναι πολύ δύσκολα και να τα καταλάβω και να τα εξηγήσω. Ναι. Μετά από λίγο διάστημα, από κάνα δύο χρόνια, έφυγε ο πατέρας, πήγε στον Κάναδα, παράτησα εγώ τα παιδιά μου και τα τρία στο μητέρα και πήγα στον Καναδά, δεν είχα πει πουθενά τίποτα. Τα παιδιά μου όπου τα αρρωστάγανε δεν τα πήγαινα στο γιατρό, τα σταύρωνα με νεφούν αυτήν και γινότανε καλά. Όταν πήγα στον Κάναδα εκεί που δούλευα, καταλάβιζα με νοήματα ότι κάτι προβλήματα είχε μια σερβιτόρα, ένας μάγειρας, μια μαγείρισα, ξέρω εγώ. Δεν ήξερα αγγλικά. Δεν ήξερα, αλλά καταλάβιζα που λέγανε το κεφάλι μου πονάει, μάρουστη, ξέρω εγώ κάτι τέτοια. Και πήγαινα με το νόημα και τη σταύρωνα και δεν εξέταζα. Ξένους είναι, Ιγλέζους, Ιταλός, Κινέζους. Τι είναι, δεν είχα ιδέα εγώ, λέω όλοι ανθρώποι είναι. Δεν έχω καμιά αυτή να ξεχωρίσω. Είναι Ορθόδοξος, είναι. Τέτοια πράγματα δεν τα ήξερα εγώ. Και έλεγα εγώ, νυφκή, όπως μου πήγε τα λόγια, έλεγα εγώ, την νυφκούλα αυτή, και αμέσως λέγανε και εκεί, λέει, έγινε καλά. Με αυτό το πράγμα. Μετά που έμαθα λιγάκι το πρόβλημα της όλης οι βιτόρες, αφεντικά, με αφεντικίνης, ξέρω εγώ, του έλεγα, μ' είχαν μάθει, με αγαπούσαν πάρα πολύ, και με λέγανε μάνα όλοι. Και μου λέγανε κάτσε να πούμε τα μυστικά μου. Του λέγανε αυτό το πρόβλημα έχουμε τον άντρα μου. Μην συναγωγιάσαι, του λέγα. Μην θα κάνω μια νευκούλα και θα φτιάξουμε. Αλλά δεν σου είχα πει ποτέ το μυστικό σε τέτοια πράγματα. Και μόλις θέλω να πιάσω να σταυρώσω ή να από μακριά να σταυρώσω με τον άντρα, το παιδί του, ξέρω εγώ. Φτιάχνανε τα πράγματα και με αυτό το πράγμα με αγαπούσαν πιο πολύ και μου λέγανε έφτιαξε αυτό το πράγμα από αυτό το πρόβλημα. Και κάπως ο κόσμος πιστεύανε και ήταν πιο κοντά και με ρωτούσαν. Και εγώ του καμάρουνα μέσα που μπορούσα να του πω κάτι δυο λόγια, γιατί πρώτα είμαι τέλεια, δεν ήξερα τίποτα. Αλλά είχα ένα ελάττωμα όμως που χαίρομαι να πω μα θα και διάβαζα, καθόμουν μέσα στο λεωφορείο και διάβαζα δυνατά κάτι φούλης που έβρισκαν, ας πούμε. Και μου φωνάζανε ο κόσμος και μου λέγανε, μη τι είναι αυτά που λες, μου λέγανε στα αγγλικά. Ναι. Δεν το καταλάβεις, εγώ διάβαζα δυνατά. Σαν σκύλια. Ή καμιά φορά έλεγα τραγουδιστά της Παναγίας του Τροπάρου. Ναι. Και το έλεγα δυνατά μες στο λεωφορείο. Και δεν μου λέγανε, έρε, μου κάνανε. Αργιωτού, μου κάνανε οι άλλοι. Τι έπαθες, μου κάνανε, τι λες τώρα εδώ. Ναι. Και όπου λέω, πω, αλλά πού είναι η τώρα και το ψέμα μου, που είναι μέσα στον κόσμο, λέω, έλεγα. Μετά περάσανε πολλά χρόνια, πέρασα πάρα πολλά βάσανες αυτά τα χρόνια, γυναίκες εσύ, πολλή δουλειά μας, μπορώ να σου πω και τρεις δουλειές πως δούλεψα, πολλές πεινακόρυγες με τον πατέρα, πολλά, έκανα μεγάλη επιμονή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτή την επιμονή την έκανα επειδή έτυχε να πάω εκεί και να δω ότι πραγματικά η ψυχή δεν πεθαίνει, είναι ζωντανή και είναι ευχάριστο ο καθένας όποιος μπορεί και γλιτώσει την ψυχή. Αυτό είναι όλο το πάνω στη ζωή αυτή. Δεν αξίζει τίποτα άλλο από την ψυχή. Και αφού περάσαν τόσα πολλά χρόνια, περάσανε κάπου 35 χρόνια, κάπου 35 χρόνια περάσανε, χωρίς αυτά τα χρόνια να θυμηθώ και να πω, να πάω να ξεμολογηθώ. Γιατί ήταν δύσκολη η ζωή μου. Δεν μπορούσα να, δεν μου μένει καιρός να θυμηθώ τέτοια πράγματα. Ήρθε ένας ξεμολόγος, ο Πάτερ Εφραίμ, και μόλις άκουσα εγώ ότι ήρθε ο ξεμολόγος, λέω, δεν καταφέρνω τον Αλέκο να με αφήσει να πάω να ξεμολογηθώ. Και σηκώθηκα πρωί-πρωί και πήγα και ξεμολογήθηκα, αλλά χωρίς να έχω στο μυαλό μου. Από γραδείς έλεγα όλα από μικρή τι είχα κάνει, κάτι κλειψο, μικρού κλαψές που έκανα εδώ και εκεί να πάω στα παιδιά μου φαγητό και τέτοια. Κάπου να και τα σκέφτομαι να το πω και εκεί να μην το ξεχάσω, να πω και τα να μην το ξεχάσω.
Αλλά αυτό δεν το έβαλε ποτέ το μυαλό μου, για να το πω. Δηλαδή όχι το εξηγιασμένο, το μυαλό μου είναι πάντα εκεί, από το βουτό της. Αλλά δεν νόμιζα ότι πρέπει να το πω στον ψυχολόγο αυτό το πράγμα. Ναι. Και άμα μπήκα εκεί μέσα, του είπα όλα αυτά και του είπα πάτερ, εγώ πηγαίνω και σταυρώνω, ας πούμε, τέτοια παιδάκια από μάγια, μανίνη, καθαρίζω, τι ξέρω εγώ. Και τι λες, παιδί μου, λέει. Λέω αυτό. Αυτό το πράγμα, του είπα την ευχή που λέω. Και το πατηριμόν που λέω, και το, αυτά δεν τα άμαθα εγώ, δεν τα άμαθε κανένας, ούτε η μάνα μου, ούτε και τα διάβασα, γιατί δεν ήξερα να διαβάσω. Και τα αρχίσα και του είπα ότι αυτό και αυτό έπαθα. Και αμέσως έδωσε μεγάλο ενδιαφέρον πατέρα. Σε ρώτησε πολλά. Και με ρώτησε πάρα πολλά, πώς το ένα, πώς το άλλο, λεπτομέρειες όλα που τώρα είναι δύσκολο να τα σκεφτώ και να τα διηγηθώ, καταληπτός. Και εκείνη τη στιγμή όμως δεν ξέρω, μου ήρθε η φώτης και τα είπα όλα καλά στον πατέρα Εφραίμ, δηλαδή τα είπα ωραία όπως ήταν πραγματικά. Και μου είπε ο πατέρα Εφραίμ να μιλές την αυτήν και να πηγαίνεις, μου είπε. Και αισθάνθηκα πολύ ευχαριστημένη να ξεμολογήθηκα και τότε συστάθηκα ότι πραγματικά είναι άξια να πάω να κάνω αυτό το πράγμα. Όπου αρρωσταίνει άνθρωπος να πηγαίνω, οτιδήποτε δηλαδή να πηγαίνω. Και από τότε έπιανε και ο πατέρας και μαλάκωνε που τον εισταύρωνα και τον... Μετά ξεμολόγησε. Πρώτα δεν μου έρχονταν στο μυαλό που τράβηξα τόσα ξύλου, πείνα, δυστυχία. Δουλεύα και μου έκανε τα λεφτάκι με ένα τενιστικάκι. Δεν μου λένε να πω, δεν τον σταυρώνω, αφού σταυρώνω ξένοι άνθρωποι και γίνονται καλά. Δεν τον σταυρώνω να φωτιστεί, να μακρύψει. Δεν μου άφησε 30 χρόνια να πάω σε εκκλησία πρώτα. Δεν με απαντούσε να πάω σε εκκλησία. Που λαχταρούσε να πάω, κι όμως δεν με απαντούσε να πάω. Αλλά μετά όμως που ξυμολόγησε, ό,τι παρακαλούσα, δεν του έλεγα τίποτα για να μην μαλώνουμε. Ό,τι ήθελα το έκανε, το έλεγα προσευχή. Και φωτίζονταν ο πατέρας και γινόταν αυτό που ήθελα. Τα πάντα. Και από τότε κατάλαβα ότι άλλο από το ξυμολόγιο δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο στον κάθε χριστιανό. Πρέπει να ξυμολογιέται και μετά να κοινωνάει. Και μετά ακούει ο Θεός την προσευχή. Και μετά ακούει ο Θεός την προσευχή, γιατί χωρίς ξυμολόγιες, χωρίς καθαρή ψυχή, δεν σε ακούει ο Θεός. Γιατί δεν... Μετά από τον Πάτερ Εφραίμ, από ξυμολόγιες και μετά, εγώ αποκτήθηκα. Και έλεγα πολλά πράγματα και με ρωτούσε ο κόσμος. Αλλά όμως κάθε άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει με αυτό το σταύρωμα το απλό, αλλά όταν δεν καθαρείς, αυτός να σου εξηγάω και τι λέω, ξυμολόγης, καθαρή ξυμολόγης χρειάζεται. Όταν δεν ξυμολογηθεί ο άνθρωπος, δεν βοηθήσει να φωτιστεί και αυτός να κάνει τι να που πρέπει, τι να που θέλει ο Θεός για να βοηθήσει.